σε μια προσπάθεια να κάνουμε ένα ταμείο της χθεσινής ημέρας με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη, και ο κύριος Τερδάφης Μεταφίδης, επίσης βουλευτής αλλά του ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στους δύο. Ποια είναι τα τρία μηνύματα τα οποία θεωρείτε, και στους δύο απευθύνω το ίδιο ερώτημα, ότι επικοινωνήθηκαν χθες μέσα από τις παρελάσεις? Ποιος θα απαντήσει, δεν ξέρω. Πέστε εσείς, εσείς καθορίστε. Εγώ να καθορίσω ποιος θα απαντήσει. Κοινοβουλευτική τάξη, ας απαντήσει. Να απαντήσει ο κύριος Μεταφίδης. Κοιτάξτε κάτι, η προσέγγιση της ιστορίας πάντοτε γίνεται μέσα από το σήμερα και τις ανάγκες. Έτσι, ως ζωντανοί άνθρωποι προσεγγίζουμε ένα παρελθόν που φυσικά δεν το έχουμε ζήσει. Μέσα από το τι γνώση έχουμε αποκομίσει για την προηγούμενη περίοδο. Και βέβαια αυτή η ανάγνωση σημερινή δείχνει ακριβώς ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους και να απαλλαγούν από καταπιεστικά καθεστώτα μόνο στο βαθμό που πολεμήσουν και θυσιαστούν. Αυτό είναι το ένα μήνυμα είναι αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα. Ήταν ένα το μήνυμα το οποίο βγήκε από την χθεσινή ημέρα, στην οποία συνέβησαν αρκετά πράγματα. Είχαμε το κυνηγητό κάποιων βουλευτών στην περιφέρεια. Είχαμε το Μολόν Λαβέ στην Άγκυρα, σε εισαγωγικά το Μολόν Λαβέ. Θα ήθελα λίγο τον δικό σας σχολιασμό σε σχέση με αυτά τα γεγονότα. Ποιο είναι αυτό το κυνηγητό που αναφέρεστε? Το ότι ορισμένες ακροδεξιές ομάδες τραμπουκίζουν, απειλούν να κάψουν τα σπίτια των βουλευτών. Να δείξουμε αυτό λίγο τα επεισόδια στην Κατερίνη, γιατί είναι μαθητές. Ναι. Για πάμε να τα αυτό δούμε. Ακριβώς δείχνει και το πόσο κακό έχει κάνει όλος αυτός ο φανατισμός, ο ανιστόρετος που έχουν σπείρει μερικοί, ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Λοιπόν, τα βλέπουμε εδώ τα επεισόδια. Έχει να κάνει και με μαθητές, έχει να κάνει και με μεγαλύτερους ενήλικες. Επιτοπλίστων όμως είναι μαθητές, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ναι, βλέπω και τους συναδέλφους βουλευτές εκεί. Ναι. Ακριβώς. Ναι, έχουν απειλήσει να τους κάψουν και τα σπίτια, να τους είχαν πετάξει και μολότοφ. Ναι. Μαθητές πάλι ήταν, δυστυχώς, του Λυκείου. Ωραία. Η δική σας άποψη σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα έχει να κάνει με ένα παρελθόν όπου στο σχολείο δεν έχουν μάθει την ιστορία σωστά και αντιδρούν τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζουν, ή έχει να κάνει με το ότι έχει πολλωθεί το κλίμα το τελευταίο διάστημα με όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και τις αλλεπάλληλες δηλώσεις βουλευτών και υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κατά πόσο αυτή η Μακεδονία είναι ελληνική και όχι η άλλη? Όπως για παράδειγμα ακούσαμε τον κύριο Παπά στη Βέρεια να λέει ότι λυπάμαι που θα σας στεναχωρέσω, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι η σκληρή αλήθεια είναι πως το Μακεδονία ξακουστεί όταν το τραγουδάμε για τους γείτονες και όχι για μας. Αυτές δεν θεωρείτε ότι είναι δηλώσεις οι οποίες πολλώνουν το κλίμα, κύριε Μεταφίλη? Δηλαδή φταίνει οι δηλώσεις και η κυβέρνηση που ένα κακοφορμισμένο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής φορτίστηκε με όλη αυτή την μπαγιάτικη ξαναζεσταμένη εθνικοφροσύνη? Αυτό λέτε? Φοβερό πράγμα. Κύριε Μεταφίδη, όποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση είναι εθνικόφρονος μπαγιάτικος. Το 80% του ελληνικού λαού. Οι μαθητές είναι φασίστες. Οι μολότοφ της δεξιάς και της ακροδεξιάς είναι οι φασιστικές. Ενώ οι μολότοφ των κουκουλοφόρων και του Ρουβίκονα είναι τα δικά μας παιδιά. Καλά, είναι σοβαρά αυτά που λέτε? Δεν βλέπετε ότι όλος ο κόσμος, όπου κι αν βρεθείτε, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, εκφράζει την αγανάκτησή του? Γιουλέκα, όταν κάψαν το γραφείο σας... Εσείς δεν ήσασταν κάποτε που φωνάζατε στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί μου εναντίον μου, που εμένα με είχαν διαγράψει τότε, γιατί δεν ψήφισα τα μνημόνια και τα ψηφίσατε 2-2. Όταν άκουγα Τριαντάφυλλος Μεταφίδης, λέγατε ναι στο μνημόνιο. Τώρα ξαφνικά γίνεται ο αγωνιστής. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ δεν χρειάζεται να δείχνουμε τα πράγματα με τη μια σκοπιά. Οι μαθητές στην Κατερίνη ήταν ακροδεξιοί, φασίστες? Κοιτάξτε κάτι. Ποιο όνομα του Θεού? Τα παιδιά που χθες φώναζαν το Μακεδονία ξακουστεί στον δρόμο. Υπάρχουν και μαθητές που είναι οργανωμένοι στη Χρυσή Αυγή. Δεν το ξέρετε αυτό?
Αυτή ήταν που αρέσει. Όταν κάψανε δηλαδή, το γραφείο σα. Όταν κάψανε το γραφείο σα. Ήμουν από του πρώτου και θα το κατήγγειλα. Εσεί όμω. Του κάνετε πολιτικέ πλάτε όλου αυτού. Α, έτσι του κάνετε. Και αύριο θα του πληρώσετε. Καλά, το έχετε ξανακάνει αυτό. Συγγνώμη, χθε τι παρελάσει είχατε βάλει του αστυνομικού. Οι οποίοι οι άνθρωποι ήταν όλοι επιστρατευμένοι και σας είχαν σε προστατευτικές γυάλες. Έτσι γινόταν και το δικό σας σημείο. Εσείς δεν λέγατε ότι αυτά τα κυκλειδώματα τα ξεχάσατε στην παραλία. Εσείς δεν λέγατε επί δεξιάς που να τα αφήσουμε. Εσείς δεν υποχρεώσατε τότε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, να φύγει από την παρέλαση. Εσείς δεν πετάξαμε ούτε κραυγάζατε εναντίον του. Χθες γιατί ξαφνικά εσείς ήσασταν τόσο προστατευμένοι από την αστυνομία? Γιατί φοβάστε το λαό, αφού είστε εσείς εναντίον της αστυνομίας? Εσείς. Εσείς έχετε κουστοδίες ολόκληρες. Ποια δέστε τους αστυνομικούς που έχει καρδιά. Ήρθατε κύριε Μηταφίδη, είστε καλά. Είδατε χθες την κοινότητα της παρελάσης. Λοιπόν. Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, μάλλον κυρία Αναγνωστίδου. Έχετε κοντή μνήμη. Στην παρέλαση της... Έχετε κοντή μνήμη. Να σας πω ότι δεν υπήρχε κανένας βουλευτής εκτός από τον κύριο Μάρδα και τον κύριο Παρασκευόπουλο, κανένας άλλος βουλευτής και επικεφαλής βέβαια ο κύριος Φάμελος. Έτσι, οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης έλειπαν από εκεί, δεν ξέρω, μπορεί να είχαν άλλη δουλειά. Λέτε να πουσιάζαμε γιατί φοβηθήκαμε τις λαϊκές αντιδράσεις. Δεν ξέρω, εγώ λέω, μιας μειοψηφίας η οποία, ήταν και ποιοι δεν η οποία θα σας καταπιήσω τέλος. Λέω όμως ότι ξέρετε, δεν βγάζετε κανένα μάθημα από το παρελθόν. Τα ίδια κάνατε και παλιά. Απέναντι από το ναό του Κυρίλου και Μεθοδίου σταματούσε ο κόσμος. Μέχρι την εξέδρα των επισήμων και πολύ μετά το γερμανικό προξενείο και τη σχολή τυφλών ήταν απομονωμένη η εξέδρα από τον κόσμο και οι αστυνομικοί απαγόρευαν. Και ρωτώ, γιατί φοβόσασταν, εσείς διοικείτε το κράτος, εσείς είστε υπεύθυνος τώρα, γιατί φοβόσασταν να αφήσετε τον κόσμο αυθόρμητα να εκδηλώσει αυτό που θέλει, τη διαμαρτυρία του δηλαδή. Ο κόσμος δεν εμποδίστηκε να εκδηλώσει. Δεν εμποδίστηκε. Τι λέτε κύριε Μηταφίδη, τους απέκλειαν οι αστυνομικοί και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Εγώ και πολλοί άλλοι με την απουσία της δικιάς σου παράταξης πλην φωτεινών εξαιρέσεων δώσαμε από πολύ μικρή τα καλύτερα τι μας λέτε, χρόνια σοβαρά. Για να μπορεί και ο κόσμος από πολύ μικρή αγωνιζόμαστε και δώσαμε τα καλύτερα μας χρόνια. Αλλά εμείς δεν είχαμε τη Βενεζουέλα ως πρότυπο και τις φαβέλες που λέγατε εσείς. Εμείς είχαμε πρότυπο κάτι άλλο. Δόξα τω Θεώ επικράτησε το δικό μας πρότυπο. Είμαστε στην Ευρώπη. Αν είμαστε στο δρόμο της Βενεζουέλας θα. Αλλά για χθες τώρα μου λέτε ακροδεξιούς τους μαθητές. Ακροδεξιούς τους μαθητές, κύριε Μηταφίδη. Για όνομα του Θεού. Ανήλικα παιδιά είναι ακροδεξιοί. Κύριε Μηταφίδη, γνωρίζετε. Αυτοί που πετάξανε τα μολότοφ από μαθητές στο σπίτι της βουλευτίνας μας. Όχι για τους μαθητές, για πείτε μου. Και επίσης τις Μπέτες Κούφα. Τα καταδικάζουμε όλα αυτά. Όλα αυτά. Αλλά για πείτε μου, οι μαθητές είναι ακροδεξιοί. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες με τις σημαίες ήταν ακροδεξιοί. Όλος ο λαός που βγήκε στα συλλαλητήρια εναντίον της Μακεδονίας είναι ακροδεξιοί. Το όλος είναι δικό σας συμπέρασμα. Σας βολεύει αυτό το λέτε. Εκατοντάδες χιλιάδες του λαού ήταν ακροδεξιοί. Τους χαρίζεται στην ακροδεξιά. Όλοι αυτοί που βροντοφώναξαν χθες η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και τραγούδησαν το Μακεδονία ξακουστεί. Αυτοί είναι εθνικιστές ή πατριώτες, κύριε Μηταφίδη? Και πατριώτες και εθνικιστές, εφόσον θέλετε να σας κάνω. Ταυτοχρόνως. Τι να σας κάνω. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι συγχυσμένοι, που δεν έχουν διαβάσει τίποτα από όλα αυτά που έχουν γίνει, ούτε καν ξέρουν ότι υπογράφηκε συμφωνία για τα σχολικά βιβλία. Mm-hmm. Απαλήφονται όλα αυτά τα ανιστόρητα που υπήρχαν από την πλευρά. Δηλαδή, είναι αμόρφωτοι άνθρωποι, λέτε. Μέσα σε ένα κλίμα φανατισμού, τι πάνε να πει αμόρφωτοι είναι? Δεν ξέρω, κάθονται λέτε, να ακούσουν. Δεν διαβάζουν. Ακούστε κάτι. Ένας άνθρωπος που κάθεται να σκεφτεί ή να διαβάσει. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα αντιδράσει με αυτόν τον φανατικό τρόπο, έστω και αν του πώς το λέμε. Είναι φανατικό το να τραγουδάει το Μακεδονία ξακουστεί, είναι φανατικός τρόπος, το δεν κατάλαβα. Μακεδονία τιμή μου και καμάρι μου το τραγουδάω συνέχεια. Είναι φανατικό. Το έπαιζε και η μπάντα αυτό, τι θέλετε τώρα? Όμως, το έχετε κάνει σημαία αυτό. Το έχετε κάνει σημαία. Με αυτόν τον τρόπο θα πάει η χώρα μπροστά. Μα γιατί είναι ακροδεξιά αυτό το πράγμα? Γιατί θα πρέπει να πάει η χώρα μπροστά χωρίς. Γιατί δηλαδή με σχόλια πάρα πολύ κακό να θυμόμαστε την ιστορία μα. Ακούστε κυρία Αναγνωστήδου, επειδή βρίσκομαι στη δημοτική τηλεόραση, εάν εσείς νομίζετε ότι πρέπει να ξαναγυρίσει η πόλη αυτή στην εποχή που ήταν ένας
σκατζόχυρος. Τώρα αυτό είναι βαθιά προβληματικό που λέτε, κύριε Μηταφίδη. Εγώ σα λέω ότι δεν θα ξαναγίνει. Ξεπουλήστε τα όλα και θα γίνει ανοιχτή η πόλη κατά την απόφαση. Δεν θα πει ξεπουλημάτων τώρα, γιατί θα τα αφήσω. Εσεί τα ξεπουλήσατε. Θα σα ανοίξω πολλού λογαριασμού. Δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε στον δρόμο. Με δημιουργίε των ΜΑΤΠΑΤ. Με δημιουργίε των ΜΑΤΠΑΤ. Το βλέπω. Με δημιουργίε των ΜΑΤΠΑΤ. Δεν το λέω. Αν το ΜΑΤΠΑΤ κυκλοφορήσετε στον δρόμο, γιατί ο κόσμο είστε και οι δύο εδώ και μπορείτε και συζητάτε. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν κάποια φασιστοειδή ορμόνη, υπάρχει ο κόσμος που συζητάει μαζί μου και ρωτάει. Ωραία, και καλά κάνει και ρωτάει και έχει απορίες και εξηγήσεις. Όλος αυτός ο κόσμος ολόκληρη την Ελλάδα είναι οι φασίστες. Εσείς θέλετε να εμποδίσετε τον κόσμο. Όποιος διαφωνεί μαζί σας είναι φασίστες. Να σκεφτεί και να μιλήσει. Γι' αυτό θα είδατε ότι και από το δικό σας το δεξιό χώρο που δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ, άνθρωποι σοβαροί, σας λένε τι είναι αυτά που κάνετε. Ποια κάνουμε, για πείτε μου, αυτά, τι κάνουμε. Ότι δηλαδή προσπαθείτε στη λογική του, ναι, ότι πρέπει νυν υπερ πάντων αγώνα να πέσει η κυβέρνηση. Προσφέρουμε και πολιτικές πλάτες. Κατάλαβα, δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν γιατί, δείτε τα όσα γιατί, έχετε, λέτε, θέλετε τα όσα να σας στηρίξουμε σε όσα κάνετε. Δεν σας στηρίζουμε. Όλα αυτά είναι δεν σας στηρίζουμε. Θέλουμε να φύγετε, ναι. Να γίνουν εκλογές και να φύγετε. Γιατί ο κόσμος δεν σας θέλει. Το πήρατε χαμπάρι. Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Και ταΐζετε το θεριό. Ποιο θεριό ταΐζουμε. Όταν διαφωνούμε μαζί σας. Το μεγαλύτερο επίτευγμα σας είναι ότι είναι τρίτο κόμμα στη Βουλή η Χρυσή Αυγή. Τι λέτε, κύριε Μηταφίδη. Δικό σας γέννημα είναι. Τι λέτε, κύριε Μηταφίδη. Τι λέτε. Σοβαρά, ε. Έτσι είναι. Να σας ρωτήσω λίγο. Δεν μου λέτε, κύριε Μηταφίδη, όταν οι Ρουβίκονες μπαίνανε στη Βουλή. Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί δεν θα προλάβουμε. Οι Ρουβίκονες τι είναι. Μπορούμε να μαλώνουμε μέχρι αύριο. Οι Ρουβίκονες δεν είναι φασίστες. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που υμνούν τα κρεματόρια. Άρα μπορούν να μπαίνουν οι Ρουβίκονες στη Βουλή, να φεύγουν. Έτσι μπορούν να μπαίνουν στο Πεντάγωνο. Μα δεν κατάλαβα. Αυτά που λέτε είναι όχι απλώς. Γιατί ο φασισμός και κόκκινος και μαύρος. Αυτό δεν είναι συζήτηση. Από όπου και αν προέρχεται το πόλεμο. Ακριβώς. Έχετε την καλοσύνη λοιπόν να κάνουμε συζήτηση. Συμφωνώ, ναι, αλλά κοιτάξτε κάτι όμως. Πάμε λίγο. Ναι. Ένα ακόμη θέμα θέλω να συζητήσουμε, αν τα καταφέρουμε, γιατί βλέπω ότι η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα λοιπόν, τα λέμε τους μαθητές φασίστες, συγγνώμη. Είναι κυρία, τα. Να αλλά... εντάξει, ναι, να δημαγωγείτε, να λέτε αυτό Κιουλέκα είναι η δεξιά. Λοιπόν, αυτό είναι η δεξιά. Ναι. Αυτή είναι η δεξιά. Λοιπόν, καλά κύριε Μηταφίδη, όλος αυτός ο να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της Τουρκίας, για αυτό το οποίο συνέβη χθες, για το F4, το τουρκικό τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία ενόχλησαν χθες τον... παρενόχλησαν για την ακρίβεια το πρωθυπουργικό ελικόπτερο πηγαίνοντας για το Αγαθονήσι. Είχαμε και μία ανακοίνωση από το τουρκικό αρμόδιο Υπουργείο, λέγοντας ότι απλώς έκαναν τη δουλειά τους τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία βεβαίως αναχαιτίστηκαν από τα F-16 τα ελληνικά αμέσως. Θέλω λίγο, επειδή δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο και επειδή βλέπουμε γενικά να υπάρχει ένα αλυσβερίσι, για να μιλήσω και με παλιούς όρους, έτσι, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, με συχνές επισκέψεις, κύριε Μεταφίδη, στην Τουρκία είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Κατρούγκαλου, είχαμε κάποιες δηλώσεις μετά την επίσκεψη αυτή που είχαν να κάνουν με την ουσιαστικά αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, τη συνανάπτυξη της Ελλάδας και της Τουρκίας. Θα θέλατε να μας πείτε πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, τι ακριβώς συμβαίνει. Την ίδια στιγμή που νιώθουμε ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, την ίδια στιγμή βλέπουμε να γίνεται αυτό το πράγμα στο ελικόπτερο του Πρωθυπουργού. Όπως και η δεξιά στην δικιά μας τη χώρα και ο Ερντογάν έχει συμμαχήσει με τους γκρίζους λύκους στην Τουρκία. Και αυτός έχει σηκώσει τη σημαία του τουρκικού εθνικισμού και φυσικό είναι να αυτό να έχει τα παρεπόμενά του και τα πόνερά του ακόμη και στην παρεμπόδιση του ελληνικού ελικοπτέρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτό το χώρο της έντασης, όταν μάλιστα είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε εγκαταστήσει και συμμαχίες. Υπάρχει, όπως βλέπετε, και το θέμα με το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο ζήτημα αυτό. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτό το χώρο των... Όταν λέει συνανάπτυξη ο Πρωθυπουργός, τι ακριβώς εννοεί, μήπως εννοεί συνεκμετάλλευση? Γιατί αφέθηκε αυτό να εννοηθεί από τις συζητήσεις και με τον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά το είπε και ο κύριος Κοτζιάς. Να μην είμαστε μοναχοφάιδες, είπε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, αυτές είναι απόψεις των ανθρώπων αυτών. Προφανώς στην περιοχή αυτή που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να ενεργούμε μόνοι μας, αγνώντας τους σχετισμούς που υπάρχουν στην περιοχή και βέβαια και τον κακό γειτονά μας. Από εκεί και πέρα, το τι ακριβώς θα γίνει,
Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η διαχείριση που επιχειρείται με ΑΙ είναι ιδανική. Να απαντούμε στα ζητήματα αυτά, όπως είπε και ο αρμοδιότερος από μένα, ο Υπουργός Άμυνας, με πυροτεχνήματα, με ρουκέτες. Μάλιστα. Κύριε Γκουλέκα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι η Τουρκία πραγματικά έχει απασφαλίσει. Ο Ερντογάν φέρεται ως σουλτάνος και προκαλεί συνεχώς με δηλώσεις εξαιρετικά εμπριστικές. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς λοιπόν ακολουθούμε μια πολιτική απέναντι στην Τουρκία που πραγματικά έχει πάρα πολλά, γεννά πάρα πολλούς προβληματισμούς. Ήρθε εδώ ο Ερντογάν, τον είχαμε καλέσει πριν από 1,5 χρόνο εδώ. Και μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην Ελλάδα, ενώ αυτές οι επισκέψεις προετοιμάζονται διπλωματικά, μέχρι και την τελευταία δήλωση, τι ακριβώς θα συζητηθεί στην ατζέντα, ποιες θα είναι οι δηλώσεις. Είδαμε λοιπόν ότι ο Ερντογάν αμφισβήτησε ανοιχτά τη συνθήκη της Λοζάνης μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Όχι, όχι, μέσα στην Ελλάδα δεν τον καλείς να σου αμφισβητήσει την συνθήκη της Λοζάνης ή τον καλείς γιατί έχεις κάποια προσδοκία ότι προωθούνται επί το καλύτερο, αναβαθμίζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν τον καλείς. Εκείνη την εποχή δεν τον καλούσε κανένας, τον καλέσαμε εμείς. Ακολούθησαν οι επισκέψεις του κυρίου Τσίπρα, οι συναντήσεις με τον Ερντογάν κτλ. Πρόσφατα, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Κατρούγκαλος, μίλησε για δικαιώματα που έχουν και οι Τούρκοι. Και δεν κατάλαβα, τα δικαιώματα των Τούρκων στις περιοχές τις δικές μας, ποια είναι και τι εννοούμε εμείς. Ξέρουμε ότι οι Τούρκοι μας προκαλούν. Θέτουν θέματα γκρίζων ζωνών, αφισβητούν την κυριότητα, την εθνική κυριαρχία 18 νησιών στο Αιγαίο. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν και μιλάει έτσι αόριστα ο κύριος Κατρούγκαλος και μάλιστα πριν από τη συνάντηση. Στη δικιά μας περιοχή, είπε κύριε για δικαιώματα αυτό των Τούρκων. Καλά, τώρα αν μιλάει. Δικό σας συμπέρασμα είναι αυτό. Αν μιλάει για τη Συρία ο κύριος Κατρούγκαλος, προφανώς έχει ξεχάσει ποια χώρα υπουργός των εξωτερικών είναι. Δικό σας συμπέρασμα. Έρχεται ο κύριος Τσιρόνης, πρώην υπουργός έτσι και από τα στελέχη κτλ. Του ΣΥΡΙΖΑ, γυρίζει και λέει του Καστελόριζου, δεν είναι στο Αιγαίο. Όπως είπατε, ο Υπουργός των Εξωτερικών ως πρότινος, ο άνθρωπος που υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Κοντζιάς, γύρισε και είπε στους Δελφούς να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ρωτώ λοιπόν, αυτή η πολιτική μας γεμίζει ανησυχία και δεν ξέρουμε τι ακριβώς διεμήφθη στη συνάντηση Ερντογάν-Τσίπρα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ενημερωθεί ούτε, το επίπεδο, ούτε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η Βουλή ή ξέρω εγώ, ολόκληρη η εθνική αντιπροσωπεία. Δεν έχει ενημερωθεί βέβαια κανένας άλλος για το τι έχει συζητηθεί. Αυτές οι κινήσεις όμως από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης πραγματικά μας γεμίζουν ανησυχία και προβληματισμό. Και αν το θέλετε, να σου το πω ευθέως, κύριε Αναγνωστίδου, μετά το χειρισμό των Πρεσπών και μία σειρά αποτυχιών στην εξωτερική πολιτική, ναι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο πώς χειρίζεται αυτή η κυβέρνηση τα εθνικά μας θέματα. Πραγματικά εκφράζουμε το φόβο και την ανησυχία. Σαφέστατο. Κύριε Μεταφίδη, μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Κοιτάξτε κάτι, εγώ καταλαβαίνω τον πόνο της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί διεθνώς. Εσείς βέβαια. Στην Ελλάδα δεν έχουν εσείς βέβαια, επειδή δεν είχατε ούτε τη γενναιότητα. Και εφερθήκατε πάρα πολύ οπορτουνιστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να κακοφορμήσει αυτό το ζήτημα. Το αφήσατε το με τη λογική. Όνομα, η καλύτερη λύση. Γλώσσα, η καλύτερη, και το λύσατε. Ναι, γι' αυτό του φανατίζετε αυτού. Με αυτά ωραία, που πετάτε. Πολύ ωραία. Ναι. Γι' αυτό σα είπα ότι, ότι προσφέρετε πλάτες. Λοιπόν, εμείς είχαμε λοιπόν το θάρρος, τη γενναιότητα να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία με τους γείτονές μας που καθαρίζει και τα ζητήματα της ιστορίας και κινείται στη λογική ναι, της συνανάπτυξης και τις επόμενες μέρες θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα υπάρξει και αντιπροσωπεία από τη χώρα μας και επιχειρηματιών στην απέναντι χώρα και κύριε Γκιουλέκα να βγείτε να καταγγείλετε τον Δήμαρχο των Πρεσπών, ο οποίος ευχαρίστησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γεγονός ότι ανοίγει η διάβαση στο λαιμό και σε λίγο και στους προμάχους. Αφού ανοίγει η διάβαση βεβαίως, στο λαιμό, του λύθηκα το βεβαίως, πρόβλημα. Βεβαίως, αυτή είναι η πολιτική. Η δική μας η πολιτική δεν έχει σχέση με τους διάφορους κατζόχυρους που είχατε εγκαταστήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βγάλτε το εμετικό σας αυτό έτσι, βγάλτε το για όλους όσους διαφορούν. Παπαγιώργοπουλου. Δεν θα γυρίσουμε εκεί, κατάλαβετε. Δέκα δεύτερα μόνο. Να ρωτήσω, ο κύριος Γαβρό δεν είναι ο Υπουργός Παιδείας. Αυτός δεν έστειλε επιστολή στα σχολεία και είπε να αφαιρέσουμε την ύλη για το μακεδονικό αγώνα για να μην κουράζονται αυτά τα παιδιά είναι τον Οκτώβριο. Είναι τα τώρα news, δεν τρεπόμαστε τα λίγο. Fake news είναι η επιστολή Γαβρόγλου. Είναι fake news.
Τι λέτε κύριε Μηταφίλη, ψέματα λέτε εσείς. Η επιστολή Γαβρόγλου, Οκτώβριος του 2018, αφαιρέσετε τη μήνυ του μακεδονικού αγώνα. Νιώθω ότι αυτό δεν χωράει στην σημερινή εκπομπή. Βεβαίως, παρόλα αυτά θα το πει η ευκαιρία. Δηλαδή είναι ψέματα, η επιστολή Γαβρόγλου είναι ψέματα. Σας προκαλώ κύριε Μηταφίλη, η επιστολή Γαβρόγλου είναι ψέματα, ναι ή όχι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει επιστολή Γαβρόγλου. Έχετε γίνει επιστήμονες στη διαστρέφωση. Έχει η επιστολή Γαβρόγλου. Πείτε μου ένα πολύ απλό. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτό που λέτε είναι η δικιά σας ερμηνεία. Αδική μου ερμηνεία. Λοιπόν, δεν λέει να αφαιρέσουμε την ύλη του κεφάλαιου του μακεδονικού αγώνα για να μην κουράζονται οι μαθητές. Θα μας κόψουν στον αέρα. Θέλω να σας χαιρετήσω. Υπάρχει επιστολή λοιπόν. Δεν είναι fake news. Θα μας κόψουν στον αέρα. Λέει άλλα όμως. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά κι εσείς.